Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Αντώνιο News Web TV. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Καραμπαδούκη, συγγραφέα, ποιητή, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής του πολιτικού φορέα Έλληνες Αριστοκράτες. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά στην όμορφη εκπομπή σας. Κύριε Καραμαδούκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, όπως είπατε, στην όμορφη εκπομπή μας. Και δίπλα ακριβώς έχουμε τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Τάκη Λαμπρόπουλο. Κύριε Λαμπρόπουλο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με 2-3 θεματάκια που παίζουν γενικά, που ασχολείται όλος ο κόσμος αυτές τις τελευταίες μέρες. Σήμερα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, τώρα στις 7 η ώρα, γίνεται συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τις ταυτότητες. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά. Η δική σας γνώμη ποια είναι? Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Καραμαδούκη. Ναι. Εγώ κάνω έναν αγώνα, όπως ξέρεις, Αντώνη, με τους Έλληνες Αριστοκράτες για δύο πράγματα. Το ένα είναι η διάδοση της αριστοκρατίας ως κοσμοθεωρία και ως πολιτικό σύστημα, το οποίο θεωρώ ανώτερο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και ο άλλος αγών είναι ο εξυγχρονισμός του εθνικισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι το ζήτημα των ταυτοτήτων έχει να κάνει με αναχρονιστικά δόγματα, έχει να κάνει με συνωμοσιολογίες, έχει να κάνει με δυσιδαιμονίες, από τις οποίες θα πρέπει να αποκαθαρθεί επιτέλους ο εθνικισμός και ευρύτερα ο πατριωτικός χώρος. Έχουμε ακούσει διάφορα να λένε για τις νέες ταυτότητες και έχουν σηκώσει το θέμα πολύ ψηλά τα κόμματα της Δίκης, ακόμα και ο Βελόπουλος και σε ένα μικρότερο βαθμό και οι Σπαρτιάτες. Πολλές επίσης οργανώσεις πολιτών, παραθρησκευτικές θα έλεγα οργανώσεις, οι οποίες όλες αυτές βάζουν σαν προμετωπίδα ότι οι νέες ταυτότητες σχετίζονται με το χάραγμα, με το θηρίο, με θέματα, ας το πούμε, θεολογικής φύσεως, και άλλοι πάλι κάνουν λόγο για τη μείωση της ελευθερίας. Τα ίδια είχαμε ακούσει και με τα εμβόλια. Θα μας βάλουν τα τσιπάκια, θα μας ελέγχουν και τα λοιπά. Ρωτώ λογικά, για ποιο λόγο κάποιος να μας ελέγξει, λες και είμαστε εμείς που διαμορφώνουμε την πολιτική κατάσταση της χώρας. Να λέξει ποιον? Το Μανώλη το Μανάβη, τη Μαρία την Ποδίστρα? Από πού και ως πού? Και λένε για τον υγειοντοπισμό. Μα αλήθεια το λέμε αυτό στην εποχή των δορυφόρων του 21ου αιώνα που μας βρίσκουν με τα κινητά? Λένε για τον κίνδυνο, λέει, των συναλλαγών, ότι θα έχει το αφιμπή, ότι θα έχει το άμκα. Αυτά είναι άγνωστα στο κράτος. Δεν είναι δηλωμένα σε κρατικούς οργανισμούς? Δεν μας γνωρίζει το κράτος από την εφορία, από τα μητρώα του ΙΚΑ? Περίμενε από τις ταυτότητες? Ακριβώς. Να μας ελέγξει? Θεωρώ ότι αυτά είναι εφεδρά, είναι αναχρονιστικά και πρέπει να αποκαθάρουμε τον εθνικιστικό χώρο και ευρύτερα τον πατριωτικό χώρο από αυτές τις δεσιδαιμονίες, από αυτές τις συνωμοσιολογίες. Για πες μου, κύριε Λαμπρόπουλε, εσείς. Εγώ πάλι και ναι και όχι. Για να πω την αλήθεια, να βγει μια τέτοια ταυτότητα, αλλά να μην είναι τόσο διεφθαρμένο το κράτος. Θα τη χρησιμοποιήσει για κακό σκοπό. Από τη στιγμή που έχει αυτό το τσιπάκι, τέτοια ταυτότητα καταρχήν υπάρχει στην Κίνα. Έχεις πάει Κίνα, Γιώργο? Ή αν γνωρίζεις, ας πούμε, για το σύστημα ταυτοτήτων της Κίνας. Λοιπόν, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, ο σεκιουριτάς που είναι στις κάμερες στο εμπορικό κέντρο βλέπει τα στοιχεία σου, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο και δίπλα ένα χρωματισμό. Κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Κίτρινο είναι ότι είσαι καθαρός, πορτοκαλί ότι κάτι εκκρεμεί και κόκκινο είναι ότι πρέπει να συλληφθείς. Αυτό το πράγμα θέλουμε να το κουβαλάμε στη τσέπη μας? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ναι, διότι δεν έχω κανένα θέμα με τον νόμο. Ωραία. Αν κάποιος είναι παράνομος, να συλληφθεί. Πού είναι το κακό? Εδώ μιλάμε για οδηγία, πρόσεξε, γιατί πεις για το κράτος.
Ναι. Δεν είναι το κράτος το ελληνικό, είναι η οδηγία της Ευρώπης αυτή, έτσι. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για διεφθαρμένους πολιτικούς, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα δικαιώματά μας. Από πού και ως πού. Ο Ορμπάν είναι διεφθαρμένος πολιτικός για σένα, η Μελώνη είναι. Λεπτό. Από πού και ως πού ο σεκιουριτάς του εμπορικού κέντρου να βλέπει εμένα τα προσωπικά μου δεδομένα. Γιατί. Γιατί. Δεν πρόκειται περί προσωπικών δεδομένων. Πώς δεν πρόκειται. Εδώ μιλάμε για το όνομά σου, μιλάμε για το επίθετό σου. Αυτό δηλαδή εσύ γιατί θες να το αποκρύψεις, έχεις κάποιο λόγο να πεις δεν είμαι ο Τάκης και είμαι ο Δημήτρης. Δεν θέλω να βλέπει το σεκιουριτάς. Ο αστυνομικός μπορεί να έρθει να με ελέγξει, να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όχι τώρα να μπαίνω στο αεροδρόμιο, να βλέπει ο άλλος τα στοιχεία μου. Να μα το αεροδρόμιο έχει να κάνει με τα διαβατήρια. Πρέπει να ξέρουν ποιος είσαι. Θέλει να πιστοποιούν το εισιτήριό σου. Αυτό ισχύει με τα διαβατήρια σήμερα. Να πω στο μολ δηλαδή και ο σεκιουριτάς εκεί πέρα να βλέπει τα στοιχεία μου. Για ποιο λόγο. Αυτό δεν το έχει πει κανείς ότι ισχύει αυτό φυσικά με τις διαφορετικότητες. Φυσικά και δεν το έχει πει. Γιατί το έχεις ακούσει. Από ποια χείλη. Το έχουν αποκρύψει. Ο ίδιος ο υπουργός το είπε ότι υπάρχει κάποια παράμετρος η οποία είναι απόρριτη για το ευρύ κοινό. Όχι, καμία παράμετρος. Δεν είναι θέμα απόρριτη. Τίποτα το απόρριτο δεν υπάρχει. Εγώ άκουσα στη Βουλή τον ίδιο τον Υπουργό να δίνει απάντηση στους Σπαρτιάτες. Ακριβώς, ναι. Καμία σχέση με αυτό που λες. Ναι, αλλά είπε όμως και για το απόρριτο κομμάτι το οποίο δεν ήθελε να συνεχίσει. Δεν είπε τίποτα για απόρριτο κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι το απόρριτο. Είπε, το έχω δει το βίντεο. Το έχω κιόλας. Θα το αναρτήσω και κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, δεν μιλάμε ούτε για 666 ούτε για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Το θέμα είναι η ταυτότητα. Θα φέρει το πλαστικό χρήμα, το πλαστικό χρήμα θα εξαφανίσει το χάρτινο. Από την ύστερα, υπάρχει το πλαστικό χρήμα. Είμαστε δέσμοι στα χέρια της ΑΔΕ και ανά πάσα στιγμή σου μπλοκάρει το λογαριασμό σου και έτσι πεθάνει από την πείνα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αν υπάρξει σημείο απανθρωπιάς όπως λες, που εγώ δεν τα πιστεύω, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι συνωμοσιολογικά. Μα ήδη ζούμε σε ένα απάνθρωπο. Να απαντήσω. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο. Είναι έχουμε σήμερα δημοκρατία. Μην πηγαίνεις από το ένα θέμα στο άλλο. Πας από το ειδικό τώρα στο γενικό. Στο ειδικό. Αν υπάρξει αυτό το οποίο λες, τότε λειτουργεί ο νόμος της κοινωνικής εξεγέρσεως. Και βεβαίως θα είμαι και εγώ από τους πρώτους που θα πω, βγαίνουμε στους δρόμους να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύστημα. Πριν το δούμε όμως, εσύ το έχεις καταδικάσει. Ότι θέλουν να μας κάνουν να πεινάσουν, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο να μας κάνουν να πεινάσουν. Άμα μας κάνουν να πεινάσουμε, δεν θα βγούμε έξω να τους πιάσουμε με τις ντομάτες, τους συμφέρει αυτό. Στην πολιτική, όπως γνωρίζεις, γιατί ξέρουμε ιστορία και ξέρετε κι εσείς, φροντίζουν οι κυβερνήτες πάντοτε να δίνουν ένα μικρό κόκαλο. Δεν σου δίνουν το πολύ μεγάλο που το κρατούν για αυτούς, αλλά σου λέει πρέπει και λίγο να είναι με ένα κοκαλάκι, ώστε να μην εξεγερθούν. Για ποιο λόγο να σε κάνουν να πεινάσει όταν αυτό θα είναι εναντίον τους. Εντάξει, είναι διαφορετικές οι απόψεις μας. Μακάρι να δικαιωθείς εσύ και όχι εγώ. Λοιπόν, για πες μου. Για πες μου, φίλοι μου αγαπημένοι, φίλοι μου καλοί, φίλοι μου συνεργάτες, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συνέδριο τώρα και θα εκλέξουν τον νέο τους αρχηγό, τον νέο τους πρόεδρο. Κοιτάξτε, τα σχόλιά σας. Έχουμε έναν πραγματικό τραγέλαφο στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό συμβαίνει διότι έχουμε μια έλλειψη προσωπικότητων. Όχι ότι ήταν καμία σπουδαία προσωπικότητα ο Τσίπρας, αλλά είχε το χάρισμα του λαϊκισμού. Είχε το χάρισμα, ας το πούμε, να κολακεύει τα πλήθη και να λέει φοβερά ψέματα με αληθοφανή τρόπο. Τέτοιους τώρα ανθρώπους δεν τους έχουν πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και έφτασε, άκουσον, να είναι τώρα υποψήφιος στο κόμμα αυτό ένας άνθρωπος εφοπλιστής. Βέβαια να μου πείτε εδώ δεν έχουν και τον κόκαλη μέσα. Έτσι το. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι αριστεροί τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και το χρυσό παιδί της Golden Sachs, έτσι. Ναι. Καταλήξουμε τώρα λίγο στον Κασελάκη. Ο οποίος και τι ήθος μας κομίζει. Τι ήθος δεν τον θέλουν κιόλας, έτσι. Ναι, δεν τον θέλουν κιόλας. Οι υπέρμαχοι της διαφορετικότητας που περάσανε στα σχολεία μας για τη διαφορετικότητα, βιβλία και τέτοια, δεν θέλουν την ίδια τη διαφορετικότητα. Βέβαια, στο τέλος προσπάθησαν να τα μπαλώσουν λίγο για να μην τους κράξει ο κόσμος. Αλλά η ουσία είναι αυτή.
Μου φαίνεται ότι είναι μέσα και υποψήφιος και ο Παπάς, ο Νίκος Παπάς, ή όχι. Ναι, είναι. Προσέξτε ηθική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε από τον Άριο Πάγο, για την υπόθεση με τις άδειες, για την τηλεόραση, με τον... αυτόν τον επιχειρηματία, ξεχνάω τώρα το όνομά του. Τον καταδίκασαν, πλήρωσε πρόστιμο. Και αυτός τώρα ο άνθρωπος επανήλθε ως βουλευτής, έγινε βουλευτής και θέλει να γίνει και πρόεδρος στο κόμμα. Φάτε δημοκρατία. Γιατί όχι. Οι κομμουνιστές δεν πάνε φυλακή, μόνο οι πατριώτες πηγαίνουν. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι, έχουν κάνει τους νόμους όπως θέλουν. Ξέφραμπέλη. Πάντως αυτή η λεδετογένα Κρήτη, τι παλικάρια είναι αυτά που βγάζει, τι γοργονόπεδα. Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Τα καλύτερα παιδιά η Κρήτη τα βγάζει. Έχει πολλά αίσθημα ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι. Μόνο στην Ευρωβουλή. Κοίταξε στα πάρτι, στις γιορτές. Πάντως σε περίπτωση που δεν τον... Σε περίπτωση που έχει δεν και καμιά εικοσαριά κινητά, ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Σε περίπτωση πάντως που τον Κασελάκη δεν τον θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποκλείεται να μην τον πάρουν στο ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, βλέπετε τα χαμουλαϊκά κόμματα και όλοι είναι πάμπλουτοι. Ο Ανδρουλάκης με ακίνητα, ο Βαρουφάκης και αυτός κάτι πισίνες την έγινα, δεν ξέρω τι. Τώρα θέλουν και, να βάλουν και τον Κασελάκη. Τι ωραία πλουτοδημοκρατία είναι αυτή. Και τρέχει ο Λαοτζίκος και τους ψηφίζει, αντί να έρθει σε ένα αγνό κίνημα, όπως κάνουμε εμείς οι Έλληνες αριστοκράτες, που είμαστε ένα λαϊκό κίνημα απλών παιδιών, για να ρίξουμε με ειρηνικό τρόπο μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και των νόμων και με την παθητική αντίσταση αυτό το κοινοβουλευτικό σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε στο καυτό θέμα. Στην καυτή πατάτα που λέμε, Γιώργο. Λοιπόν, Σπαρτιάτες. Βασίλης Στίγκας έκανε καταγγελία προχθές στη Βουλή ότι και διέγραψε τρεις βουλευτές του. Το έχουν φύγει 9, έτσι. Διέγραψε τρεις βουλευτές στο κοινοβούλιο μέσα. Το Χατζιβαρδά, το Δημητροκάλι και τον Κόντι. Και κατήγγειλε, έκανε βαριά κατηγορία ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές που είναι στους Σπαρτιάτες καθοδηγούνται από ξένα κέντρα. Greek Mafia. Βαριά κατηγορία. Πόσο σχολιάζεται αυτό? Κοιτάξτε, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κομματικό εθνικισμό, ένας φέρει την απόλυτη ευθύνη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ βλέπει ότι την κυνηγάει το δημοκρατικό σύστημα, προσπαθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με αποτέλεσμα να καίει την οποιαδήποτε προσπάθεια. Εγώ του είχα γράψει παλαιότερα επιστολή και το ανέφερα ότι πρέπει να πάει στη δεύτερη γραμμή. Δεν με άκουσε. Τώρα τον απέκλεισαν από τις εκλογές, θα τον αποκλείσουν και από τις δημοτικές εκλογές και προσπαθεί να κάψει και την προσπάθεια των Σπαρτιατών με τους ελεγχόμενους από αυτόν βουλευτές. Και γιατί το λέω αυτό? Ο Στίγκας οπωσδήποτε μπήκε στη Βουλή λόγω του Κασιδιάρη. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό από εσάς? Βέβαια. Όχι. Όμως, ο Στίγκας αποτέλεσε τη στέγη για να έχουν φωνή οι Κασιδιαρικοί. Και την οικία, όταν φιλοξενήσεις σε μία οικία, θα πρέπει να τη σέβεσαι. Ακριβώς. Και όχι να πηγαίνεις να την κάψεις. Ακριβώς. Τι θα έπρεπε να κάνουν για μένα, ναι. Τι θα έπρεπε, και το έχω γράψει και το έχω πει. Να μην γινόταν αναφορά στο όνομα του Κασιδιάρη. Οι βουλευτές του Κασιδιάρη, αν ήθελαν, να έδιναν χρήματα στους Έλληνες υπογείως, ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν με τα χρήματά τους, και από εκεί να γινόταν ένας αγώνας στηρίξεως του Κασιδιάρη, και αν ποτέ αθωνόταν ο Κασιδιάρης δικαστικός, να ερχόταν πολύ ωραία και να διεκδικήσει κομματικά, δημοτικά, τοπικά, όπως θέλετε, κάποια δημόσια θέση. Μέχρι τότε ο Κασιδιάρης δεν θα πρέπει να εμπλέκεται ενεργά στην πολιτική και να καίγεται ένα κόμμα εξαιτίας του. Έχω αυτή την άποψη και θέλω να πω και το εξής. Ποιοι μιλούν για τον Στίγκα? Ο Στίγκας, τον γνωρίζουμε όλοι, είναι ένας βιοτέχνης με ένσημα. Είναι ο Κασιδιάρης με ένσημα που του ασκούνε κριτική? Έχει εργαστεί πουθενά και δεν το ξέρουμε? Από την άλλη μεριά,
ο Στίγκας, γιατί τον κατηγορούν ότι θέλει να αρπάξει και να βουτήξει, λέει, την αποζημίωση και να τα κάνει, λέει, καραμέλες, είναι αποδεδειγμένο και το ξέρετε εσείς, το ξέρουμε χρόνια, ότι με τους Σπαρτιάτες έκανε κοινωνικό έργο προσφοράς. Και υπάρχει στην ιστοσελίδα του, να τα δείτε, έκανε δράση, γιατί είχε βιοτεχνία τροφίμων ο άνθρωπος και έδινε σε ευπαθείς ομάδες. Οπότε είναι σίγουρο ότι μέρος της επιχορήγησης θα την έδινε σε κοινωνικές δράσεις. Ποιοι λοιπόν τα λένε αυτά? Και προσέξτε, όταν εγώ μαζί με το Στίγκα κάναμε αγώνα έξω από τη Βουλή για το Σκοπιανό που ψηφιζόντουσαν συμφωνίες των Πρεσπών, τι κάνανε οι Χρυσαυγίτες και ο Κασιδιάρης που ήταν εκεί πέρα? Ψηφίσαν απλά όχι στη Βουλή. Δεν παραιτήθηκαν να γίνουν τοπικές εκλογές. Έμειναν να το παίξουν τα καλά παιδιά του συστήματος. Εντάξει, όταν εμείς αγωνιζόμασταν. Και όλοι αυτοί οι βουλευτάδες τώρα που βρίσκονται εκεί ήταν από το πληκτρολόγιο και κάνανε αγώνες. Ο Στίγκας βρισκόταν εκεί έξω. Λοιπόν, σεβασμός και στο Στίγκα. Βεβαίως αναγνωρίζουμε και τον αναγνώρισε στον Κασιδιάρη και τον ευχαρίστησε και είπε ότι είναι και κυροζήνη, δεν είναι αγνώμων. Αλλά όχι ρε παιδιά και να κάψουμε και το κόμμα του. Μάλιστα. Γιατί τώρα, δεν είναι καμένο, δηλαδή, με τρεις υποψηφίους βουλευτές. Ένα τελειωμένο κόμμα είναι τριών ατόμων που θα περνάνε ό,τι νομοσχέδιο γουστάρουν στην κυβέρνηση, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει βουλευτές. Είναι άχρηστος δηλαδή εκεί μέσα. Απλώς παίρνει ένα μισθούλι 7 χιλιάρικα. Με γεια του, με χαρά του. Αλλά από εκεί και πέρα, μόνος του το κάψε το κόμμα, έτσι. Δεν μπορεί και οι 9 να έχουν άδικο. Για ποιο λόγο? Από πού και ως πού μια ποσότητα. Το Greek Mafia είναι πολύ βαριά κουβέντα. Για κάποιους οι οποίοι είναι δικηγόροι, είναι γιατροί, είναι το οτιδήποτε. Τώρα μεθαύριο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να λες τον άλλον ότι είναι μαφία. Μεθαύριο. Πρέπει να το αποδείξεις. Μαφία σημαίνει οπλοφορείς, σκοτώνεις. Σύμφωνοι. Κοίταξε. Εδώ έχουμε ερμηνείες. Είναι αυτό που λες ότι οπλοφορείς, σκοτώνεις, αλλά μπορεί να μιλάει για άλλου είδους μαφία. Ότι τα λεφτά πηγαίνουν αλλού, εξωθεσμικά, χωρίς να έχει γίνει συζήτηση μέσα στο κόμμα κτλ. Δεν ξέρουμε τι η ερμηνεία είναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να το αποδείξει. Εγώ παίρνω αποστάσεις. Καταρχήν, τα λεφτά της επιχορήγησης δεν μπορούν να φύγουν χωρίς τιμολόγια και χωρίς αποδείξεις. Δεν μπορεί ο άλλος να τα πάρει στην τσέπη του και να τα κάνει ό,τι θέλει ή να τα κάνει δωρεά. Λέμε για τα λεφτά των βουλευτών. Δεν λέμε για την επιχορήγηση, λέμε για τα λεφτά των βουλευτών. Άλλωστε δεν έχει πάρει ακόμα την επιχορήγηση. Τα λεφτά των βουλευτών είναι δικά του και ό,τι θέλει να κάνει. Συγγνώμη, σε αυτό που λες ότι μια πλειοψηφία δεν μπορεί να έχει άδικο, μα μια πλειοψηφία έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν δίκιο. Μην κρίνεις δηλαδή από πλειοψηφία το δίκιο και το άδικο. Δηλαδή εσείς, σαν φίλος ο Βασίλης ο Στίγκας, τι λες σε αυτές τις 500.000 άτομα που τον ψηφίσανε και μπήκε στην Βουλή? 240.000. Λοιπόν, εγώ 240 λέω... με στημένες εκλογές. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να με είχαν ακούσει και να είχαν ψηφίσει το εθνικό μέτωπο. Αλλά ο Κασιδιάρης δεν το ήθελε αυτό, γιατί θέλει κάποιον χειραγωγήσιμο. Και ποιον βρήκε? Το Στίγκα. Και εδώ τα αποτελέσματα. Δεν ακούγανε τον Καραμαδούκη και λούζονται τις συνέπειες. Αυτοί τις λούζονται ή όλοι μαζί τις λουζόμαστε? Όχι, εμείς. Γιατί? Για ποιο λόγο? Φυσικά. Εμείς ήμασταν απέναντι. Ναι, ο Στίγκας ανήκει στον πατριωτικό χώρο, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν. Ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή τι έδειξε? Ότι είναι ανάξιος να μπει στη Βουλή για να κυβερνήσει. Ο κομματικός, Ο κομματικός, ναι. Α, μπράβο. Καλά τα λέει ο Καραμαδούκης, λοιπόν, Λοιπόν, και τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα, δηλαδή? Όχι. Να έρθετε στους Έλληνες αριστοκράτες. Κινηματικά, ειρηνικά, να κάνουμε άλλη μορφή αγώνος. Ναι. Το θέμα Στίγκα όμως είναι το εξής. Αυτός ο άνθρωπος έβγαινε, φώναζε, καλούσε τον κόσμο, έλεγε εγώ είμαι πατριώτης και τελικά κατέληξε να είναι με τρία άτομα. Και με μια βαριά κατηγορία που εξαπέλυσε ενάντια σε 9. Ναι, τώρα μεθαύριο την Τρίτη, στις 9-10 η ώρα, δηλαδή, του γάλεσε ο εισαγγελέας. Ναι, μεν αυτοί τον εσωρίζανε, αλλά και αυτός ο ίδιος έκαψε το κόμμα του. Το έκαψε το κόμμα. Όχι, δεν πιστεύω ότι το έκαψε αυτός. Το έκαψε ο Κασιδιάρης και οι βουλευτές του. Αυτός προσπάθησε να το σώσει. Εγώ πιστεύω, έχω και κάποιες πληροφορίες, ότι αυτοί οι 9 που έχουν φύγει θα βάλουν κάποιον άλλον πρόεδρο, θα φτιάξουν κάτι άλλο. Το θέμα είναι δεν θα είναι ότι ο πατριωτικός χώρος
είναι διάτριτος από παντού, μην ψηφίσετε ποτέ πατριωτικά, γιατί πάνε για τα λεφτά. Έτσι δηλαδή, δεν είναι. Κύριε Λαμπρόπουλε, εγώ γιατί ψήφισα τον ΣΥΚΑ. Τον ψήφισα για να βγει, να διαλύσει το κόμμα του και να τσακωθεί με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν το διάλυσε αυτός. Ή για να μην... Διάλυσαν οι βουλευτές του, όχι αυτός. Πώς όχι αυτός. Δικό μου είναι και ότι θέλω να... συνέχεια να λιβανίζουν το καστιάρι μέσα στη Βουλή. Πρόσεξε, είναι ρόλος του κόμματος των Σπαρτιατών να βγαίνουν συνεχώς στη Βουλή και να μιλάνε για τον Κασιδιάρη. Στη Βουλή θα μιλήσεις για τα μεγάλα προβλήματα. Ακριβώς. Σκασίλα για... μας για τον Κασιδιάρη. Όχι ρε φίλε, γιατί σκασίλα σου για τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης, αδερφέ μου. Εδώ κινείται η Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης, ξέρεις τι. Με νοιάζει αν ο Κασιδιάρης θα βγει υποψήφιος στην Αθήνα ή όχι. Και πρέπει αυτό να ανακοινώνεται από τη Βουλή. Ο Κασιδιάρης όμως είναι ένα παράδειγμα ότι όσοι του πατριωτικού χώρου μιλάτε ενάντια σε εμάς, θα έχετε τη μοίρα Κασιδιάρη. Αυτό θέλει να περάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η κυβέρνηση Σαμαρά παλιότερα. Ότι μη σηκώσετε κεφάλι γιατί θα σας κόψουμε τα πόδια. Ο Κασιδιάρης είναι το θύμα της Νέας Δημοκρατίας, της νέας τάξης πραγμάτων. Ο εθνικισμός είναι το θύμα της δεξιάς, πάντοτε ήτανε, αλλά η Ελλάδα έχει προβλήματα. Δεν ασχολούμαστε τώρα συνεχώς με έναν Κασιδιάρη, ο οποίος έκλεισε και το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Αυτός είναι ο εθνικιστής, σοβαρά μιλάμε τώρα. Έχει ξεφτυλίσει τον εθνικισμό. Τους έχω προκαλέσει όλους σε δημόσιο διάλογο και δεν βγαίνουν. Κύριε Λαμπρόπουλε, είπατε προηγουμένως κάτι, ότι έχετε πληροφορίες, λέει ότι ετοιμάζουν νέο κόμμα. Αληθεύει αυτό, ναι ή όχι? Πληροφορίες, είναι φήμες, είναι... Ότι? Ότι θα βάλουν και πρόεδρο, μάλιστα, και κάποιον από την Κρήτη, που το ξέρουμε κιόλας. Μάλιστα. Και αντιπρόεδρο, από ό,τι είπατε εσείς. Α, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Θα φανούν στην πορεία αυτά, εντάξει. Μην ανοίξουμε αυτό το θέμα ακόμα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι μιλάμε για θέμα Στίγκα τώρα, για Σπαρτιάτες, για πατριωτικό χώρο. Αυτά θα φανούν στην πορεία. Πολύ φοβάμαι ότι μήπως υπάρξει μια νέα χρυσαυγιάδα και έχουμε πάλι και αθώους ανθρώπους να την πληρώσουν εξαιτίας του Κασιδιάρη. Ακριβώς, ναι. Όπως έγινε και με τον Μιχαλολιάκο. Έλεγε αυτά τα μπριστικά συνθήματα. Μαζί με το Ρουπακιά το πληρώσατε και καμιά σαρανταριά υπόλοιπη, έτσι. Φοβάμαι, γιατί θέλει ευκαιρίες στο σύστημα να ψάξει, να τους μπουζουριάσει και θα έχουμε πιθανολογό να έχουμε πάλι αθώους ανθρώπους να την πληρώνουν. Εύχομαι να μην συμβεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή που παρευρεθήκατε μέσω Skype και βλέπω σήμερα δεν λειτουργεί καλά το ίντερνετ, είμαστε λίγο όλοι κολλημένοι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά. Γεια σας.